Για το θέμα των πανεπιστημίων. Τώρα, εκτός από το ΑΣΟΕ, υπόγειο, μπήκαν, ξαναμπήκαν η αστυνομία κτλ., τώρα έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα. Δημοσκοπικά το είδα και στη δημόσια συζήτηση. Ναι. Και οι φοιτητές το βάζουν σε συνελεύσεις που κάνουν κλπ. Τι γνώμη έχετε εσείς για την κάρτα εισόδου στα πανεπιστήμια, για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες να γίνονται στις γενικές συνελεύσεις των φοιτητών, και γενικώς για όλο αυτό το πράγμα το οποίο. Αυτή η συζήτηση είχε έρθει προετών, διότι ήταν παρακολούθημα του νόμου Διαμαντοπούλου, ναι, και της, και του εφαρμοστικού νόμου που θα ερχόταν για να τον κάνει με 50 ράκια. Και έχει γίνει αναλυτικά και μέσα στην Ελληνική Βουλή και τότε και από πλευρές που τώρα ομνύουν σε αυτές τις λύσεις υπήρχε μία στάση από επιφυλακτική μέχρι αρνητική. Πιστεύουμε ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο, μιλάμε τώρα για 17 διαφορετικά πανεπιστήμια, yeah, σε όλη την Ελλάδα, yeah, για δεκάδες χιλιάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές, έχει και τις δικές του ρίζες, παραδόσεις και κυρίως τη δικιά του καταξίωση, η οποία διαχέεται μέσα στην ελληνική κοινωνία και διαχέεται και διεθνώς. Είναι καλό πανεπιστήμιο. Άρα πρέπει να ξεκινάμε από εκεί και να δούμε ποια είναι τα απολύτως απαραίτητα μέτρα, στα οποία εγώ δεν εντάσσω τίποτα από όλα αυτά που μου είπατε. Τίποτα από όλα αυτά δεν εντάσσεται μέσα σε μια τέτοια λογική. Κοιτάξτε, είναι μία, κατά τη γνώμη μου, πλαστή προτεραιοποίηση θεμάτων, υπαρκτών βεβαίως, αλλά η οποία έχει γίνει από πλευράς της κυβέρνησης και προεκλογικά, όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, και τώρα. Δηλαδή είναι το πεδίο του νόμου της τάξης και των κακών πανεπιστημίων, τα οποία δεν μπορούν να κάνουν μάθημα, το οποίο δείχνει μια πολύ πλαστή εικόνα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, υπάρχουν πολύ μεμονωμένα προβλήματα και ζητήματα που η δικιά μου γνώμη είναι το ίδιο, η ίδια η πανεπιστημιακή κοινότητα, το φοιτητικό κίνημα και η ίδια η πανεπιστημιακή κοινότητα μπορεί να τα επιλύει. Έχουμε κάνει αυτό μαζί και σε πανεπιστήμια και τα λοιπά. Αυτό είναι. Λοιπόν, δύο λεπτά. Βεβαίως, και με, τον 8, με βάση τους νόμους. Τόσα πράγματα μπορεί να παραπλακωθεί με τον Μπαχαλάκη, ας πούμε, που βαστάει τα στυλιάρια. Να τον επετάξει έξω από το πανεπιστήμιο. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι πολύ λίγα αυτά τα φαινόμενα και ότι μπορούν να βρίσκονται λύσεις όταν η κοινωνία έχει μία αντίληψη και για την εκπαιδευτική διαδικασία και για τη μη χρήση βίας. Και από εκεί και πέρα, όσες παράνομες ενέργειες κακουργηματικές γίνονται και με το προηγούμενο πλαίσιο ήταν δυνατόν να αντιμετωπίζονται και από τις δυνάμεις της τάξης. Αυτό είναι θέμα κάθε φορά του πόσο καλούν οι Βρετανικές αρχές, πόσο καλούν οι Βρετανικές αρχές, πόσο υπάρχει βούληση και τα λοιπά. Θα το επεκτείνω το ερώτημα. Στο τελεσίγραφο του Χρυσοχοίδη προς τις καταλήψεις, τι γνώμη έχετε? Είστε με τον Χρυσοχοίδη ή με τους άλλους που ανταπαντήσαν? Αλίμον αν ήταν αυτό το δίλημα στην ελληνική κοινωνία. Λέω τώρα, μια συσβάζω εγώ. Εγώ είπα δημόσια ότι αυτό το τελεσίγραφο, και θα το ξαναπώ στην εκπομπή σας, θυμίζει Far West. Δηλαδή, βεβαίως. Ναι, δηλαδή είναι μια επικοινωνία. Συγγνώμη, δεν θυμίζει Far West. Θυμίζει Far West αυτός που λέει θα βγείτε έξω και όχι αυτός που μπήκε και που κατέλαβε. Κύριε Καμπουράκη, ναι, η ελληνική πρωτεύουσα, η Αθήνα, είναι μία από τις 5 παγκοσμίως και ευρωπαϊκά πιο ασφαλείς χώρες, πόλεις όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν περνάνε 6 εκατομμύρια, τους, 6 εκατομμύρια άνθρωποι από εδώ. Δεν έχει βγει από καμία χώρα εντολή ή νότα, όπως γινόταν παλιά, ναι, για ανασφάλεια. Αυτά όλα, σας λέω, είναι μεγενθυμένες καταστάσεις, στοχοποίηση των εξαρχείων. Τα εξάρχεια αυτή τη στιγμή και τους τελευταίους μήνες χρειαζόντουσαν παρέμβαση, κυρίως στον τομέα των ναρκωτικών και των εμπόρων την τελευταία πενταετία, εξαετία. Αυτή η παρέμβαση θα έπρεπε να γίνει με ένα σωστό επιχειρησιακό τρόπο που η αστυνομία τον ξέρει άριστα. Ανταυτού δίνουν την αίσθηση στους κατοίκους τους ότι υπάρχει μια αντίληψη κατεχόμενης ζώνης. Στις καταλήψεις δεν εποάζεται η παρανομία. Εσείς δεν θέλετε να δείτε τις καταλήψεις? Εμείς θέλουμε από τις καταλήψεις, τι θέλετε? Θέλουμε από τις καταλήψεις να υπάρξουν οι κανονικές δομές, οι κρατικές, με την κοινωνική μέριμνα, έτσι ώστε οι άνθρωποι που είναι στις καταλήψεις, μιλάω για πρόσφυγες και μετανάστες, να πάνε εκεί και να μην μένουν. Αλλά ως τότε λέτε και είναι αυτό μόνο και αυτό μπορεί να γίνει με την Πειθώ. Δεν μπορεί να γίνει με δημόσια
τελεσίγραφα. Μα τα τελεσίγραφα. Με συγχωρείτε, βρε παιδιά, τα τελεσίγραφα δεν πάνε στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Κύριε Πρόεδρε, το ξέρετε αυτό. Τα τελεσίγραφα ότι πάνε στους υπόλοιπους ίσως. Ότι αυτά όλα μεγεθύθηκαν και μεγιστοποιήθηκαν τον τελευταίο καιρό εν ώψη της εντύπωσης που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική κοινή γνώμη ότι η παρούσα κυβέρνηση καθόλου καλά δεν τα πηγαίνει λοιπόν, στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Λοιπόν, είναι Μπούτσι. Από το ίδιο Υπουργείο από το οποίο πήραν όμως το προσφυγικό μεταναστευτικό. Διότι σας θυμίζω ότι η παρούσα κυβέρνηση βρήκε Υπουργείο Μετανάστευσης. Το πήγανε, οποίο άργησε να δημιουργηθεί. Το οποίο άργησε μένα αλλά λειτουργούσε. Μια χαρά και σε επαφή και με το διεθνή παράγοντα ναι. Και το πήγανε σε υφυπουργό προστασίας του πολίτη και το ξαναπήγανε στο άμυνας. Και ύστερα το πήγανε στον κύριο Στεφανή. Ναι, δηλαδή ναι. Ότι είναι θέμα στρατού για να λυθεί το ζήτημα. Και γι' αυτό ναι. Η κυβέρνηση λοιπόν. Στέλνει τελεσίγραφα τα οποία λήγουν την προηγούμενη. Την προηγούμενη των διαδηλώσεων που θα γίνουν. Ευχαριστούμε θερμώς. Για την τραγωδία για τον Γρηγορόπουλο. Γι' αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Εγώ αυτό το έχω πει και δημοσίως. Άλλοι το παρεξηγούν, άλλοι είμαι σίγουροι ότι τα ακούν με, ναι. Με προσοχή. Εκεί, γιατί θα σας πούνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ να σας πω. Ό,τι και αν μας πούνε, εδώ βρισκόμαστε. Εντάξει, μας τα απαντάτε τόσα χρόνια. Να σας κάνω μια τηλεοπτική παρατήρηση. Ναι. Το γυαλί που βγαίνει το αυτό απ' έξω είναι αντιτηλεοπτικό. Ολόκληρο να το βάζει μέσα. Το πρόσεξε. Ναι. Ούτε εσύ που το πρόσεξε. Το πρόσεξε το πρωί στο ραδιόφωνο. Έχετε δίκιο. Και είναι παρατηρήσει σε μια σειρά πράγματα. Από τον κύριο Κατρούγκαλο που καθόταν χθες στην ίδια καρέκλα, πάρετε συμβουλές. Ο κύριος Κατρούγκαλος κάθε μέρα που είχαμε συνταγματική αναθεώρηση και τις πέντε μέρες που ήταν εξαιρετικός ως εισηγητής, είχε άλλο λόγο. Μαντήλι και άλλη γραμμάτια. Πραγματικά αποκαθιστά πλήρως την αίσθηση που υπήρχε για όλους εμάς. Καλή Κυριακή, Πρόεδρε. Πάμε στον κύριο Ιόνι. Πάμε στον κύριο Ιόνι. Καλημέρα σας, κύριε Ζιακούπουλε. Χαίρετε.